να χαμογελάμε. Πάντα το χαμόγελο είναι οικολογικό, μεταδοτικό και θεραπευτικό. Ακούστε το τραγούδι για το κίνημα Ελλάδα. Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική απελευθέρωση. Έμβλημά μας είναι ο Σωκράτης με τα εξής διδάγματα του. Πρώτον, η αρετή είναι γνώση. Δεύτερον, κανένας δεν θέλει να είναι κακός. Τρίτον, να μην αδικούμε ακόμη. Κι όταν αδικούμε θα στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Το σύνθημά μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλάζοντας τον εαυτό μας με βασικές αρχές. Τη δημοκρατία, την ανιδιοτελεία και την οικολογία. Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Πολιτική κάθαρση, διασώση, απελευθέρωση Ελλάδας. Γεια σας αναζητητές της υγείας, της οικολογίας και της ελευθερίας. Τις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική απελευθέρωση. Και επιλέγουμε δημοκρατία στην πράξη, πολιτική ανιδιοτέλεια, οικολογική ζωή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Αντώνιος Ξεπαπαδάκος που εκφράζει τον Κολοκοτρώνη. Επίσης και συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του κινήματος Ελλάδα στη Β' Περιφέρεια Αθηνών. Επίσης μαζί μας είναι και ο πατήρ Νεκτάριος των Γαλακτισμένων του Συντάγματος και εκφράζει τον Πάπα Φλέσσα και είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κινήματος Ελλάδα. Ο Κολοκοτρώνης και ο Πάπα Φλέσσας αγωνίζονται εκ νέου για την ελευθερία της πατρίδας μας, συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του κινήματος Ελλάδα. Και έχουν να μας μεταδώσουν τα πρώτα επαναστατικά, απελευθερωτικά μηνύματά τους. Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου ψηφίζουμε Ελλάδα. Κίνημα Ελλάδα. Η ελληνική, λαϊκή, δημοκρατική απελευθέρωση. Για να βρει η χώρα μας την παλιά της δόξα και λαμπράδα που τη σήκωσαν τόσο ψηλά και έφτασε στη θέωση. Έβλημά μας η ρίστη Σωκράτη, μητρώστε και πατρώστε τον όρο προγόνα πάντων, τιμιότερων και σεβρότερων εστίνη πατρίς. Για να παραμείνουμε απόγονοι εκείνων και όχι άλλων, ήρθε η ώρα για παλαϊκή συνέγερση και εθνική δράση. Η νέα σκλαβιά στη χώρα μας δηλώνουμε δεν θα περάσει. Σήμερα ο Έλληνας δεν βάζει στο λαιμό του νέα αγχώνη, γιατί είμαστε γνήσιοι απόγονοι του Παπαβλέσσα, του Πετρόμπεη, του Λεωνίδα, του Μέγα Αλέξανδρου και του Κολοκοτρώνη. Και ο Μακρυγιάννης έχει πει: τους πολιτικούς που μας φέραν σε αυτό το χάλι, μην τους τυράτε. Μοιάζουν τις φώκες. Πρώτα κατασπαράζουν το θύμα τους και έπειτα κάθονται και το κλαίνε. Κάτι τέτοιο κάνουν και σημερινή δυστυχώς τα γη μας. Δηλαδή, όμως μας φέραν σε αυτό το χάλι, τώρα κάθονται και μυρολογούνται. Ο Γιώργος του Μωριά έχει πει επιγραμματικά για το χάλι μας και για το διχασμό που έχουμε με τα κόμματα που μας έχουν κάνει από κόμματα. Ελληνάδες μου, είστε τρελοί. Αρέστε φρόνιμο Θεό που σας προστατεύει. Ρίχτε μωρέ τα πάθη σας στον πρώτο λάκκο. Και μην τσακωνώστε ποιο θα βάλουμε αφεντικό μας. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Δεν ταιριάζει στη φυλή μας. Αναπαταλείς ρογίες. Η Ελλάδα για την Ελλάδα. Και μόνο από την Ελλάδα. Να ακούσουμε και τα μηνύματα από τον πατήρ Νεκτάριο και να ευχηθούμε στην πατρίδα μας καλή λευτεριά.
Χαίρε Ελλάδα, χαίρε Επανάσταση. Επανάσταση. Επανάσταση συνειδήσεων, επανάσταση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος αθάνατο. Αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας.